Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είπα να κάνουμε κάτι καινούριο, είπα να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο και γι' αυτό όπως θα είδατε η καινούργια ενότητα του καναλιού αυτού λέγεται My Dear Diary. Αυτό σημαίνει πως μέσα από αυτήν την ενότητα θα μοιραζόμαστε διάφορα πράγματα. Κατά κύριο λόγο εγώ θα μοιράζομαι, εσείς θα μοιράζεστε πράγματα μαζί μου μέσα από τα σχόλια, τα οποία πράγματα μπορούμε να συζητάμε, τα οποία πράγματα μπορούμε να εκμυστηρευόμαστε, πράγματα για τα οποία θέλουμε να εκτονωθούμε, πράγματα για τα οποία θέλουμε να νευριάσουμε, πράγματα για τα οποία θέλετε να συζητήσετε, κάτι παρεμφερές του Let's Talk που κάναμε μαζί με την Κατερίνα, οπότε, μιας και στο ημερολόγιο μας γράφουμε πράγματα προσωπικά και δικά μας, είπα να ξεκινήσω αυτή τη φορά με το να μοιραστώ μαζί σας προσωπικές παλιές μου στιγμές. Στιγμές όταν ήμουνα παιδί και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά παρά μόνο μέσα από κάποιες φωτογραφίες. Να κάνω μία παρένθεση σε αυτό το σημείο και να σας ενημερώσω πως αν σας αρέσει αυτή η ενότητα και αν θέλετε να τη συνεχίσουμε, έχω σκοπό τέτοια βίντεο να ανεβαίνουν Σάββατο ή Κυριακή. Πείτε μου εσείς ποια μέρα σας εξυπηρετεί εφόσον θέλετε να συνεχίσουμε αυτή την ενότητα. Έτσι λοιπόν θα ανεβαίνουν δύο βίντεο την εβδομάδα στο κανάλι μου, ένα την Τετάρτη που θα είναι το κανονικό και ένα Σάββατο ή Κυριακή θα μου πείτε εσείς που θα είναι το My Dear Diary. Έψαχνα προχθές κάποιες φωτογραφίες, μάζαβα κάποια πράγματά μου και βρήκα κάποιες φωτογραφίες όταν ήμουνα μικρή, όταν ήμουνα παιδί, υπήρξα και εγώ παιδί κάποτε και βρήκα λοιπόν αυτές τις φωτογραφίες και λέω πρέπει να τις μοιραστώ με τα παιδιά, πρέπει να τις δείξω, να γελάσουμε λίγο, να θυμηθώ και εγώ τα παλιά και να δείτε κι εσείς πώς ήμουν μέχρι να φτάσω σε αυτό το επίπεδο που είμαι σήμερα. Έχω πολλές φωτογραφίες εδώ, δεν θα σας τις δείξω όλες, ίσως αυτό το βίντεο να το κάνουμε και σε δύο parts, γιατί εδώ έχω πάνω από 40 φωτογραφίες, οπότε θα ξεκινήσω πιάνοντας, να πιάνω τυχαία, θέλετε να το κάνουμε έτσι, ωραία, θα πιάνω τυχαία μια φωτογραφία χωρίς να βλέπω, πάμε σε αυτή, δεν γίνονται αυτά, έπεσα σε αυτή εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε και εσείς εδώ, πρόκειται για μια φωτογραφία, η οποία είναι τραβηγμένη, απίστευτο, είναι ο μπαμπάς μου στη φωτογραφία, δεν το πιστεύω ότι τράβηξα αυτή τη φωτογραφία πρώτη. Λοιπόν, είναι το καλοκαίρι του 2004, αν θυμάμαι καλά, όχι αν θυμάμαι, είναι το καλοκαίρι του 2004, είναι το τελευταίο καλοκαίρι που ζούσε ο πατέρας μου. Είμαι με κόκκινα μαλλιά, όπως μπορείτε να δείτε. Είμαστε σε μία ταβέρνα ενός κολλητού του στο χωριό. Καλά, εντάξει, ας μην συζητήσουμε το πώς είμαι εγώ, ας μην συζητήσουμε ότι μάλλον δεν είχα καταλάβει ότι έχουν βγει τα τσιμπιδάκια φρυδιών. Αυτό που μου κάνει τρελή εντύπωση σε αυτή τη φωτογραφία, ξέρετε ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να συζητάω μαζί σας το οτιδήποτε. Αυτό που μου κάνει τρελή εντύπωση σε αυτή τη φωτογραφία είναι τα δόντια μου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί βλέπω ότι οι κοινόδοντές μου πόσο πάνω είναι και πώς μέσα σε ένα χρόνο από τότε που πήγα στον οδοντίατρο πόσο έχουν κατέβει και έχουν φτάσει στο ίδιο σημείο με τα άλλα... με τα άλλα μου δόντια και επίσης πώς σκεφτόμουν ότι ήθελα να βάλω σιδεράκια και δεν το έκανα και τη μία χαίρομαι που δεν το έκανα. Ας μην συζητήσουμε για τη χωριάτικη, τα παϊδάκια, τις μπύρες και όλα αυτά. Πείτε μου αν μοιάζομαι το μπαμπά μου και ας προχωρήσουμε στην παρακάτω φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία επόμενη... Α, όχι, έτσι βλέπω. Ωραία, ας πάρω μία από αυτές εδώ. Αυτή εδώ. Είναι αυτή. Λοιπόν, κρύω πολύ και βραχνιάζω πάρα πολύ, μόνο να μην ξαναρρωστήσω. Λοιπόν, πάλι στην Κεφαλονιά, νομίζω είναι την ίδια χρονιά, είμαι φουλ μαυρισμένη για το μεταξύ, είμαστε στον παραλιακό δρόμο του Αργοστολίου σε αυτή τη φωτογραφία. Γενικότερα σε αυτό το σημείο μαζεύονται πολλά κότερα το καλοκαίρι. Εντάξει, αυτό σκεφτείτε από πίσω που βλέπετε είναι πολύ μικρό κότερο.
αλλά σαν χαζό γελάω. Τι φοράω στα χέρια μου, ούτε καν καταλαβαίνω. 8.000 βραχιόλια. Αυτό το παντελόνι πλέον δεν μου κάνει. Έχω το χαμόγελο του χαζού. Χαίρομαι που βλέπω φωτογραφίες τις οποίες γελάω. Αργότερα πρέπει να απέκτησα ένα κόμπλεξ του να μην γελάω όταν οι κοινόδοντές μου ήταν τόσο επάνω. Αλλά είμαι χαρούμενη. Λοιπόν, εντάξει, ας μην σχολιάσω καν το παντοφλάκι, παπουτσάκι που φοράω. Την μπλούζα αυτή την έχω ακόμα και μάλιστα είναι και από τις αγαπημένες μου να τις φοράω όταν τη φοράω το καλοκαίρι. Είναι μία ροζ, εδώ στη φωτογραφία δεν φαίνεται πολύ. Το φρύδι πάλι πάει να γίνει μία συγγένεια με τη γνωστή οικογένεια πολιτικών. Και στο χέρι μου δεν μπορώ να... Αχ, παιδιά, θυμήθηκα τι φοράω στο χέρι μου. Στο χέρι μου φοράω ένα γκολιέ. Έναν γκολιέ, το οποίο ήταν με πέτρες, ξέρετε αυτά που είναι με πέτρες το καλοκαίρι, που φοράνε συνήθως οι άντρες. Ήταν στρογγυλό λοιπόν, μπιλίτσες, και εγώ το είχα τυλίξει 3 φορές και το είχα κάνει βραχιόλι. Καλά, ούτε καν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Γελάω μόνη μου. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ η φωτογραφία, όπως μπορείτε να δείτε, είναι μία οικογενειακή φωτογραφία. Είμαι εγώ μωρό, και είναι και τα αδέρφια μου. Ο αδερφός μου που με κρατάει είναι ο μεγάλος και ο άλλος που κοιτάει αλλού είναι ο μεσαίος και είμαι και εγώ μωρό. Τι μάγουλο είναι αυτό που είχα. Θυμάμαι και μια ξαδέρφη μου που έχουμε επαφές, ας πούμε, η οποία μου λέει συνέχεια αυτό, ήσου να μου λέει ένα μωρό που είχε τρελό μάγουλο. Όλο ήθελα, μου λέει, να σε τσιμπάω. Το μαγουλάκι μου έμεινε λίγο, μπορώ να πω. Εδώ αυτό που διακρίνω είναι το πόσο προσεκτικά με κρατάει ο αδερφός μου, έτσι να μην του φύγω. Και αυτό το κάτω χείλος που... Αυτό εδώ... Που λες τώρα, έχω πάρει το σοβαρό μου το ύφος, ο άλλος στον κόσμο του, ο άλλος μου αδερφός. Πω, πω, αυτή η κουρτίνα του μεταξύ πίσω κάτι μου θυμίζει, πρέπει να την έχουμε πάει στην Κεφαλονιά. Για την καρέκλα δεν θα συζητήσω, αλλά θέλω να μου πείτε αν ήμουν ωραίο μωρό. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, τι θα πιάσω. Α, μια ανάποδη φωτογραφία. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία... Πω, τι θυμάμαι. Εντάξει, είναι και λίγο σαν λερωμένη από το χρόνο. Εδώ είναι πρωτοχρονιά 2004. Πρωτοχρονιά 2004. Ναι, που θα άλλαζε ο χρόνος και θα πήγαινε 2005. Φρύδι. Δεν υπάρχει αυτό. Θυμάμαι κάποια στιγμή η Μαρία που είχε έρθει εδώ στο σπίτι και κάναμε... Εδώ στο σπίτι είχε έρθει, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Ναι, εδώ στο σπίτι είχε έρθει για να δείχνω τις φωτογραφίες. Μου έλεγε ότι πρέπει να κάνω ένα βίντεο my brow story, η ιστορία των φρυδιών μου δηλαδή, γιατί πραγματικά έχω αλλάξει 500 φρύδια. Εδώ είμαι στη φάση που απλά βαριόμουν να τα βγάλω. Αυτό, τίποτα άλλο. Πω, φοράω ένα δαχτυλίδι που μου είχε πάρει το αγόρι μου. Πίσω παίζει το Star. Σαν αυτό που φοράει ο αδερφός μου. Εντάξει, ο αδερφός μου αυτός είναι ο μεγάλος μου αδερφός. Και τον βλέπω και τώρα εδώ πόσο έχει αλλάξει. Κρατάμε τη σαμπάνια. Πω. Ναι, αυτός ο αδερφός είναι η αδυναμία μου. Όπως έχετε καταλάβει. Πω, πρέπει να τη δείξω στον αδερφό μου αυτή τη φωτογραφία, εκτός αν παρακολουθεί αυτό το βίντεο και με βρίζει μετά. Η σκιά. Η σκιά, η ροζ, παντού, διάχυτη σε όλο το μάτι. Ροζ Ιβάγκο, ροζ ζώνη, από τότε η τρέλα με το ροζ. Lip gloss, ποτέ, κραγιόν ποτέ, ανύπαρκτο. Το νύχι στην τρίχα, γαλλικό. Το μαλλί το έκανα με μία χτενίτσα έτσι, zigzag. Απίστευτο. Και μετά θυμάμαι είχα βγει με τα γόρι μου μετά από αυτή τη φωτογραφία. Και είναι και αυτή η τελευταία πρωτοχρονιά που ζούσε ο μπαμπάς μου. Δεν θυμάμαι πριν που σας έδειξα με το καλοκαίρι. Ήταν το καλοκαίρι του 2004. Δεν θυμάμαι αν είπα 4 ή 5. Ήταν 4. Και εδώ άλλαζε, είναι Δεκέμβριος του 4 που θα άλλαζε ο χρόνος για να πάμε στο 5. Πάμε λοιπόν και στην τελευταία φωτογραφία.
Α, εντάξει, κλάμα. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Δεν ξέρω τώρα εδώ αν μπορείτε να καταλάβετε ποια είμαι. Είμαι η τελευταία με το κιτρινοπό μπλουζάκι και το βερμουδάκι το δίχρωμο. Λοιπόν, εδώ... Α, να, έχω γράψει. Είναι πέμπτη τάξη, παιδιά. 13 Ιουνίου 1996. 1996. Το 1996 εγώ πήγαινα πέμπτη δημοτικού. Και πίσω, στη φωτογραφία, στον τοίχο, είναι ένα χαρτί που είχαμε ζωγραφίσει εμείς. Θυμάμαι ότι είχε ένα τέτοιο πανί από τη μία μεριά και ένα τέτοιο από την άλλη. Και έχω ζωγραφίσει κι εγώ ένα ψάρι, αυτό το κιτρινούλι μέσα στη μέση. Το πιο άσχημο είναι αυτό που έχω ζωγραφίσει εγώ, δεν το έχω καθόλου με τη ζωγραφική. Πάλι το χαμόγελο της Crest, ιδρωμένες αφέλειες, καλά ούτε καν. Ένα παιδάκι, φαίνομαι εδώ πολύ αγοροκόριτσο, αλλά δεν ήμουνα έτσι. Πω πω, απίστευτο. Πέμπτη δημοτικού, παιδιά, το 96. Εγώ όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτό ήταν το βίντεο. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Μπορεί να ήταν σύντομο. Ήθελα να ξεκινήσουμε και να κάνουμε έτσι κάτι λίγο πιο light, τώρα που έχει κρύο, τώρα που δεν είμαστε για πολλά βαψίματα, άσχετα που έχω κάνει και το eyeliner μου και έχω βάλει και τις λάμψεις μου. Αλλά τώρα που έτσι έχει πιο κρύο και καθόμαστε έτσι ζεστά, χουχουλιαστά και κουλουμπαριαστά μέσα στα ζεστά, είπα να κάνω κάτι έτσι, να έρθουμε κι εμείς έτσι λίγο πιο κοντά, να μοιραστώ μαζί σας κάποιες στιγμές. Ελπίζω να σας άρεσε. Έχουμε πολλές φωτογραφίες ακόμα, εάν θέλετε να δείξω κι άλλες σε επόμενα βίντεο του My Dear Diary. Πείτε μου πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα. Μπορείτε να μου πείτε ιδέες να εμπλουτίσουμε και αυτήν την ενότητα ή πράγματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Δεν θα κάνουμε συνέχεια βίντεο να δείχνουμε φωτογραφίες πώς ήταν η φωτεινή κάποτε στο Τέξας. Οπότε κάτω στα σχόλια είστε καλοδεχούμενοι και ευπρόσδεκτοι να γράψετε τις ιδέες σας. Ανυπομονώ πολύ να διαβάσω τα σχόλιά σας. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν θέλετε να στηρίξετε αυτή την ενότητα, διότι με βοηθάει πάρα πολύ εδώ στο YouTube, σας τα λέω συνέχεια. Μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε πρώτοι για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει και αν ενεργοποιήσετε και τις ειδοποιήσεις από την καμπανούλα, θα σας έρχεται και αμέσως ειδοποίηση για να μην χάνετε κανένα μα κανένα βίντεο. Ακολουθήστε με σε όλα τα social media, όλα τα links τα έχω από κάτω και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, μουα, γεια σας!